Συναδέλφισε, συνάδελφοι, όσοι είμαστε εδώ από το 38ο συνέδριο της Ομοσπονδίας των Ιδιωτικών Υπαλλήλων, βλέπουμε όλοι ποια είναι η εικόνα σήμερα και έχουμε όλη γνώση των γεγονότων των τελευταίων ημερών που έχουν οδηγήσει στη σημερινή αναβολή του προγραμματισμένου συνεδρίου, το οποίο έχει οριστεί με αποφάσεις των συλλογικών οργάνων της Ομοσπονδίας. Συναδέλφοι και συνάδελφοι, εμείς εκτιμούμε και λέμε ότι το συνέδριο μιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων, οι αρχαιρεσίες ενός συνδικάτου, δεν είναι ένα εσωτερικό γεγονός που αφορά μόνο τους αντιπροσώπους ή τους συνδικαλιστές ενός κλάδου. Οι συλλογικές διαδικασίες των συνδικάτων ανέκαθεν ήταν στο στόχαστρο της κάθε κυβέρνησης και της εργοδοσίας. Χτυπώντας, συνάδελφοι, τη συνδικαλιστική δράση και πρωτοπόρους εργάτες, προσπαθούσαν και προσπαθούν να τελειώσουν με τα εργατικά δικαιώματα, να φημώσουν τους εργαζόμενους, να κυριαρχήσει ο εταιρισμός, ο κοινωνικός διάλογος, η ταξική ειρήνη. Οι ανατροπές που έφερε πρόσφατα ο νόμος έκτρωμα του Χατζηδάκη, με ό,τι προβλέπουν και τα γνωρίζουμε, η κατάργηση του 8ωρου, του σταθερού ημερήσιου χρόνου εργασίας, η κακοπληρωμένη νομοθετημένη μισθή, το χτύπημα των συλλογικών συμβάσεων, όλα αυτά για να θεμελιωθούν καλύτερα προϋποθέτουν μηδενικές αντιστάσεις, χειραγωγημένα σωματεία τόσο από την εργοδοσία όσο και από τις κυβερνήσεις, καρικατούρες συλλογικών συζητήσεων, ηλεκτρονικές ψηφοφορίες με φακελωμένους τους συνδικαλιστές. Και τώρα που βρισκόμαστε εδώ είναι πολύ νοπό το περιστατικό, μία ακόμη απόλυση συνδικαλιστή που είχαμε χθες από το χώρο του εμπορίου και πιο συγκεκριμένα από το βιβλίο, που δείχνει μια ακόμα απόλυση για συνδικαλιστική δράση, δηλαδή ανάμεσα στις χιλιάδες απολύσεις του τελευταίου διαστήματος σε εργαζόμενους που αντιμετωπίζουν τα ίσια μέσα στους χώρους δουλειάς και τους κλάδους στην εργοδοτική βία, όλα αυτά δείχνουν που πάει το πράγμα και γιατί χρειάζεται ολομέτωπη απάντηση. Τα λέμε αυτά, συνάδελφοι, ως ΔΑΣ, γιατί ένα συνέδριο ομοσπονδίας πρέπει να έχει υπόσταση στα πραγματικά ζητήματα που καίνε σήμερα τους εργαζόμενους, να τους αφορά και να είναι γεγονός. Να μπαίνει δηλαδή στο επίκεντρο η ανάγκη αγωνιστικής απάντησης στην ολομέτωπη επίθεση που έχει εξακολουθεί, για να μείνει αυτός ο νόμος του Χατζηδάκη στα χαρτιά και όχι μόνο αυτός ο νόμος αλλά και οι δεκάδες αντεργατικοί νόμοι μέσα στη διάρκεια της πανδημίας, αλλά να μπει μπροστά και ο αγώνας, ο διεκδικητικός αγώνας για κατακτήσεις με βάση τις σύγχρονες ανάγκες μας. Η παράταξή μας, η ΔΑΣ ΟΗΕ, μπροστά στην πραγματοποίηση του 38ου Συνεδρίου της Ομοσπονδίας, συνέβαλε όλο αυτό το διάστημα με προτάσεις ώστε να ξεπεραστούν αρκετοί οργανωτικοί σκόπελοι, να τηρηθούν τα υγειονομικά πρωτόκολλα μέσα στην πανδημία και το συνέδριο της Ομοσπονδίας να πραγματοποιηθεί σήμερα και αύριο στην Αθήνα με τη συμμετοχή των εκλεγμένων αντιπροσώπων από όλη τη χώρα. Και αυτή άλλωστε ήταν και η ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας. Από την πρώτη στιγμή, συνάδελφοι, η παράταξη της ενέργειας στην Ομοσπονδία, της ΠΑΣΚΕ, διατύπωσε πρώτα με ανακοινώσεις και συνέχεια με τοποθετήσεις στα συλλογικά όργανα της Ομοσπονδίας την αντιδραστική θέση για ηλεκτρονική ψηφοφορία. Απέτυχε στην ουσία η Ομοσπονδία να γίνει ο λαγός για την υλοποίηση των αντιδραστικών διατάξεων του νόμου εκτρώματος Χατζηδάκη, που ακυρώνει τις ζωντανές συλλογικές διαδικασίες, αφοπλίζει στην ουσία τα συνδικάτα και ακυρώνει τη ζωή τους στην εσωτερική λειτουργία τους. Με απαράδεκτες επικλήσεις όλο αυτό το διάστημα στην ευκολία αυτής της επιλογής, αναφερόμενη στην ηλεκτρονική ψηφοφορία, άλλοτε με επίκληση των κοινών υπουργικών αποφάσεων, άλλοτε με την ευκολία της οικονομικής διευκόλυνσης, ότι μια ηλεκτρονική ψηφοφορία δεν προϋποθέτει μεγάλα κόστη στη μετακίνηση, στη στέγαση, στη συζήτηση. Άλλοτε με τα υγειονομικά πρωτόκολλα, τα οποία σαν Ομοσπονδία είχαμε κάνει όλες τις ενέργειες για να τηρηθούν στο ακέραιο, προσπάθησαν
και προσπαθούν, γιατί δεν έχει σταματήσει, δεν έχουν σταματήσει οι ενέργειές τους, να προκαλέσουν ένα συνέδριο ομοσπονδίας χωρίς καθόλου όρους και προϋποθέσεις, χωρίς ζωντανή συζήτηση. Η παράταξή μας, συνάδελφοι, όλο αυτό το διάστημα μέσα στα συλλογικά όργανα της Ομοσπονδίας συνέβαλε ως και σήμερα να έχουν απορριφθεί αυτές οι προτάσεις, να έχει απορριφθεί συνολικά η θέση για ηλεκτρονική ψηφοφορία και παλεύουμε και θα παλέψουμε όποτε γίνει το συνέδριο για διαζώσεις συνεδριακές διαδικασίες από την αρχή ως το τέλος. Παραμονή, οι συνάδελφοι, των τελικών διαπαρατεταξιακών διεργασιών που πραγματοποιούνται ως συνήθως για να λύσουμε τα ζητήματα του σώματος των αντιπροσώπων, να ολοκληρωθεί το ονομαστικό μητρό κτλ. Οι νομοποιητικές διαδικασίες για τα σωματεία και τους αντιπροσώπους, αλλά και μια σειρά πρακτικά και ουσιαστικά ζητήματα που αφορούν το συνέδριο, στελέχη της ενέργεια μέσα από σωματεία τους προχώρησαν σε ασφαλιστικά μέτρα, ζητώντας αναβολή του συνεδρίου και ηλεκτρονική ψηφοφορία. Στην ουσία, εκφράστηκε όλη αυτή η θέση που είχαν από την αρχή και η προσπάθειά τους να διαλύσουν το συνέδριο, να δημιουργήσουν μια τεχνητή ένταση, να εφήβρουν το οτιδήποτε για να τυναχτούν οι συλλογικές αποφάσεις της Ομοσπονδίας και το συνέδριο να μην γίνει και να είναι στον αέρα. Η θέση, συνάδελφοι, της παράταξής μας είναι σταθερή. Οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι της ΔΑΣ, όσοι είμαστε εδώ και όσοι τελευταία στιγμή, τέλος πάντων, προσπαθήσαμε χθες το βράδυ να αποφύγουμε, να εξαντλήσουμε και τα οικονομικά των συνδικάτων και της Ομοσπονδίας, ώστε να μην έρθουν και μπουν και σε παραπάνω ταλαιπωρία οι συνάδελφοι μας από τις πιο μακρινές περιοχές και τα νησιά, είναι να γίνει συνέδριο. Να εκφραστούν οι αγωνίες, τα προβλήματα, να συζητήσουν οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι εδώ πέρα πάνω στα πραγματικά ζητήματα που καίνε την εργατική τάξη της χώρας. Να αντιπαρατεθούμε μεταξύ μας. Να εκλεγεί η νέα διοίκηση, η οποία είναι 2 χρόνια και διορισμένη. Θέλαμε, συνάδελφοι, να βάλουμε εδώ στο συνέδριο ζητήματα και φυσικά μπορεί να μιλάμε με παρελθαντικό χρόνο, αλλά το συνέδριο είναι καθαρό από εμάς ότι θα δώσουμε όλες τις δυνάμεις μας για να γίνει το επόμενο διάστημα. Θέλαμε να βάλουμε ζητήματα και να υιοθετηθούν αγωνιστικές αποφάσεις από όλο το συνεδριακό σώμα για να αποκρουστεί ο νόμος έκτρωμα, ο οποίος διεμβολίζει δικαιώματα και χτυπάει τη λειτουργία των συνδικαλιστικών οργανώσεων για να δυναμώσει συνολικά ο διεκδικητικός αγώνας. Στη βάση αυτή, συνάδελφοι, δεν χωρούν τεχνητές διαλυτικές επιλογές, δεν χωρούν εργοδοτικές παρεμβάσεις στις γραμμές των σωματείων, όπως άλλωστε και στα προηγούμενα συνέδρια οι δυνάμεις μας με στοιχεία το ανέδειξαν τα τελευταία χρόνια, ούτε φυσικά μπορεί να υπάρχει ανοχή σε εκτεταμένη νοθεία με πλαστοπροσωπίες, πλαστογραφίες υπογραφών και το καθεξής. Η παράταξή μας, συνάδελφοι, δεν μπαίνει σε παζάρι. Μένει μακριά από παιχνίδια εκβιασμών ή συμψηφισμών που επιχειρούνται, που συνήθως τέτοιες δυνάμεις παίρνουν στο προσκήνιο, ώστε το συνέδριο της Ομοσπονδίας να γίνει με διάκριτες διαδικασίες. Δεν υιοθετούμε και δεν μπορούν να γίνουν δεκτές προτάσεις οι οποίες καταργούν κάθε λογική, οι οποίες κάνουν φύλο και φτερό στοιχειώδεις κανόνες λειτουργίας των συνδικαλιστικών οργανώσεων, που αναφέρουν συμπυκνωμένα πως θέση, λόγο και ψήφο στο συνέδριο της Ομοσπονδίας μας μπορούν να έχουν όλα τα σωματεία χωρίς όρους και προϋποθέσεις, ανεξαρτήτως αν έχουν κάνει εκλογές ένα χρόνο, ανεξαρτήτως αν έχουν κενά θητείας και είναι δηλαδή πλήρως ανενεργά σωματεία φαντάσματα. Όλες αυτές τις μέρες, συνάδελφοι, οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι της ΔΑΣ σε κάθε πόλη συζητούν, προετοιμάζονται σε συσκέψεις, ετοίμαζαν και ετοιμάζουν τις παρεμβάσεις τους για το συνέδριο, όποτε και αυτό και αν γίνει, για να συμβάλλουν στην επιτυχία του. Ομιλίες που, όπως είπα και πριν, στέκονται πάνω στην εμπειρία που έχει αποκτηθεί από τη δράση, από την εργοδοτική επίθεση, μέσα στους κλάδους και τους χώρους δουλειάς. Τις ίδιες μέρες που πραγματοποιείται να πραγματοποιηθεί το συνέδριο, αυτές τις μέρες, δηλαδή που μιλάμε σήμερα και αύριο, 30 και 31 Οκτώβρη, αρκετά σωματεία κλαδικά που πλειοψηφούν, δυνάμεις ταξικές, δυνάμεις της ΔΑΣ, βρίσκονται σε αρχαιρεσίες, όχι με την κάλπη. Όχι, συγγνώμη, με το μάτι στην κάλπη, όχι στη διαμόρφωση των σχετισμών,
αλλά πραγματικά για να δυναμώσει ο βαθμός οργάνωσης των εργαζομένων σε ταξική κατεύθυνση. Δεν μπήκαμε δηλαδή, καθαρά και ξάστερα, σε κόλπα με ημερομηνίες για να μετράμε επιπλέον κουτιά. Είναι σωματεία, συνάδελφοι, που όλες οι συλλογικές τους διαδικασίες είναι στο φως, όλοι γνωρίζουν τις ημερομηνίες, πότε γίνονται συνελεύσεις, πότε εκλέγονται οι εφορευτικές επιτροπές για να μπορεί κάθε παράταξη να διαμορφώσει ψηφοδέλτιο, να πάρει το λόγο, όλοι να μπορούν τέλος πάντων να συμμετάσχουν, να γνωρίζουν που ψηφίζουν, σε ποια μέρη και το καθεξής. Γιατί τα λέμε αυτά και κλείνουμε με αυτό, συνάδελφοι. Δεν είναι σωματεία φαντομάδας που μέσα στην πανδημία και κάτω από απόλυτο σκοτάδι ανακαλύψαμε ένα χρόνο μετά ότι γίνανε εκλογές στα Μουντά, χωρίς να υπάρχει παραμικρή αναφορά, όχι στον κεντρικό τύπο, ούτε καν στον τοπικό τύπο, ότι πραγματοποιούνται εκλογές. Αυτά τα σωματεία, συνάδελφοι, κατέγραψαν ξαφνικά εκατοντάδες ψηφίσαντες, που στις συνθήκες των πρόσφατων μεγάλων απεργιών, δηλαδή στην ίδια περίοδο αναφοράς, είναι άφαντα, δεν έχουν βγάλει μία ανακοίνωση, δεν έχουν έδρα, δεν γνωρίζουν οι εργαζόμενοι ποιοι είναι. Από τον πρώτο έλεγχο φάνηκαν πλέον και με στοιχεία αυτό που όλοι γνωρίζουν. Πέρα από τις συνήθεις πρακτικές, που όμως δεν πρέπει να τις συνηθίζουμε και έχουμε αρκετά στοιχεία τα οποία είναι πραγματικά και όχι επιστημονικής φαντασίας, όπως ξαφνικά ανακάλυψαν αυτές οι δυνάμεις και βγάζουν από χρέες προκειμένου να τσιμεντάρουν τον δικό τους κόσμο, υπήρχε σωματείο που ήταν σε διαρκή εκλογική διαδικασία, συνάδελφοι, για πάνω από ένα χρόνο. Έχουμε στα χέρια μας εκτεταμένα στοιχεία νοθείας με ονοματεπώνυμο, που δεν είναι μία και δύο περιπτώσεις, δεν είναι μεμονωμένοι σε μία περιοχή. Έχουμε πλαστογραφίες υπογραφών και πλαστοπροσωπίες που σηκώνουν περισσότερες νομικές ενέργειες, δηλαδή με λίγα λόγια, συνάδελφοι, και για να τα πούμε καθαρά, υπήρχαν εργαζόμενοι που δεν πήγαν ποτέ να ψηφίσουν και είδαν το όνομά τους και την υπογραφή τους, μία υπογραφή δηλαδή, γιατί μιλάμε για πλαστογραφία, σε καταστάσεις ψηφισάντων, και όλα αυτά είναι στοιχεία αντλημένα είτε από σεμινάρια που γίνονται κατάρτισης από τα τοπικά Ινστιτούτα της ΓΕΣΕΕ σε κάθε περιοχή του ΙΝΕ της ΓΕΣΕΕ, είτε απευθείας αντλημένα από καταστάσεις επιχειρήσεων. Αυτές τις μέρες λοιπόν, και έχοντας αυτή την εικόνα, εμείς επιλέξαμε να μην δώσουμε αφορμές για να τυναχθεί το συνέδριο στον αέρα, γνωρίζοντας εξ αρχής πως υπάρχουν δυνάμεις που δεν επιθυμούσαν και το έψαχναν μέχρι την ίστατη στιγμή, έψαχναν διάφορα κίνητρα και λόγους, τυπικούς και αστείους, για να μην γίνει το συνέδριο και κυρίως να μην γίνει ζωντανή συζήτηση πάνω στα προβλήματα των εργαζομένων. Όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχουν σκέψεις, προτάσεις για άλλη ομοσπονδία στον ιδιωτικό τομέα. Αυτά συζητάνε, αυτά κουβεντιάζουν, αυτά αναπαράγουν στις δυνάμεις τους και ο μόνος στόχος τους ήταν να μποϊκοτάρουν με κάθε τρόπο το συνέδριο της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων, και ο μόνος λόγος που δεν ήθελαν να υπάρχει έλεγχος στα νομιμοποιητικά έγγραφα ήταν αυτός που γνωρίζουν και αυτοί και εμείς, ότι έτσι και γινόταν έλεγχος, κανένα από τα βασικά του στελέχη δεν θα ήταν σύνεδροι στο συγκεκριμένο συνέδριο, γιατί έχουν βγει με πλήθος παρατυπιών. Καταληκτικά, συνάδελφοι, η ΔΑΣΟ ΙΕ θα υπερασπιστεί τις ζωντανές διαδικασίες, θα δώσει μάχη μέσα στα συλλογικά όργανα για να γίνει το συνέδριο της Ομοσπονδίας στην Αθήνα, κόντρα σε όσους όλο αυτό το διάστημα βάζουν φοιτηλιές, επικαλούνται δημιουργία άλλων ομοσπονδιών, προχωρούν σε διάφορες νομικές ενέργειες για να διαλύσουν το συνέδριο. Δεν δίνουμε τη μάχη των εντυπώσεων, ούτε προσυνεδριακά, ούτε τώρα. Επιδιώκουμε όλα τα ζητήματα να ανοιχθούν στο συνεδριακό σώμα. Γι' αυτό και καλούμε όλους τους αντιπροσώπους να συμμετάσχουν στο συνέδριο της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων, που θα προκηρυχτεί άμεσα, ξανά με απόφαση των συλλογικών οργάνων, να έρθουν στο συνεδριακό σώμα, να πούν τη γνώμη τους, να πούν τη θέση τους, να υπερασπιστούν την άποψή τους, και αυτοί που λέμε εμείς ότι έχουν παρατυπίες να έρθουν εδώ και να υπερασπιστούν το σωματείο και τις βρωμίες τους. Εμείς λοιπόν, τελειώνοντας, λέμε, συνάδελφοι, ότι θα βρεθούμε
τις επόμενες μέρες στον δρόμο του αγώνα, εκεί που είναι η θέση μας. Στα μεγάλα συλλαλητήρια που έχουν προγραμματιστεί σε αρκετές πόλεις της χώρας στις 4 Νοέμβρη. Σε ένα μεγάλο απεργιακό μέτωπο που πρέπει να ξεδιπλωθεί για να αποκρουστεί ο νόμος του Χατζηδάκη και φυσικά να καλέσουμε και τους εργαζομένους και τους αντιπροσώπους που είναι εδώ στο Λεκανοπέδιο στη αυριανή και μεθαυριανή κινητοποίηση που υπάρχει στο Υπουργείο Εργασίας, στην αυριανή μοτοπορία που αυτή τη στιγμή που μιλάμε συνάδελφοι όλες σας αυτές τις μέρες και προφανώς κάποιοι εργαζόμενοι αν ακούν αυτά που λέμε εδώ θα λένε τι λένε αυτοί εδώ πέρα ενώ έξω ο κόσμος βογκά από τις συνέπειες όλων των αντεργατικών μέρων και τις δυσκολίες που έχει στη ζωή του. Τη βδομάδα που πέρασε είχαμε εργοδοτικό έγκλημα. Ένας εργάτης στο λιμάνι της Κόσκο έχασε τη ζωή του. Οι εργαζόμενοι στο λιμάνι όλες αυτές τις μέρες βρίσκονται σε συνεχόμενες απεργιακές κινητοποιήσεις και καλούμε όλους τους συναδέλφους μας από τα σωματεία που έχουν χώρο αναφοράς εδώ πέρα τους κλάδους και τους υποκλάδους της Ομοσπονδίας να δώσουν το παρόν στις κινητοποιήσεις που ήδη το κράτος προσπαθεί και σήμερα είναι η κηδεία του εργαζόμενου συνάδελφου προσπαθεί προκλητικά να τις ακυρώσει, να τις βγάλει παράνομες πλευρές δηλαδή που αντιμετωπίσαμε και εδώ στο συνέδριο της Ομοσπονδίας. Καλή δύναμη συνάδελφοι.